Είμαστε στο εξής στην περιφερειά μας, γιατί μαζί μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Είναι αυτονόητο ότι είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στην προεκλογική περίοδο, ότι επενδύουμε στην αποτελεσματική συνεργασία με την κυβέρνηση, με τους βουλευτές και με όλους όσους μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Ως πολίτης πιστεύω στην κυβέρνηση, κυρία Μητσοτάκη, το γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός πιστεύουν σε εμάς. Πιστεύουν στο πόσο σημαντικά πράγματα μπορούμε να κάνουμε για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η ζωή τα έχει φέρει έτσι και με αρκετούς υπουργούς έχουμε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν σε δύσκολους καιρούς και έχουμε φέρει πολύ καλά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ξανά. Είμαι βέβαιος ότι το ίδιο καλά και ακόμα καλύτερα μπορούμε να συνεργαστούμε και τώρα. Το έχω πει αρκετές φορές. Επιτρέψτε μου να το πω μία ακόμα. Ξέρουμε να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά, αλλά ξέρουμε και να διεκδικούμε εξίσου αποτελεσματικά. Και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε και τα δύο, εφόσον αυτό χρειαστεί. Πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το καλό του τόπου. Και την ίδια καλή συνεργασία που προσωπώ να έχουμε με την κυβέρνηση, προσωπώ φυσικά να έχουμε και με όλους τους δήμους της περιφερειάς μας, με όλους τους φορείς, παραγωγικούς και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε ήδη κάνει αρκετές συζητήσεις, γνωρίζουμε πολύ καλά προβλήματα, προτεραιότητες που έχουν θέσει τοπικές κοινωνίες. Πιστεύω βαθιά στο διάλογο και στη συνεργασία. Στο πλαίσιο ενός έτσι ενιαίου σχεδιασμού, με προστιθέμενη αξία και μετρήσιμα αποτελέσματα για όλους τους πολίτες της περιφέρειας. Γι' αυτό και όλοι στην περιφέρεια θα βλέπουμε ως το εξής δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους ως συνεργάτες, με τους οποίους μαζί καλούμαστε να χαράξουμε το μέλλον του τόπου μας. Άλλωστε στους πολίτες δεν τους νοιάζει τι και ποιο αρμοδιότητα είναι κάτι. Δεν τους νοιάζουν οι διαδικασίες και οι γραφειοκρατίες. Τους νοιάζει μόνο ένα, να πάει ο τόπος μας μπροστά. Και ήρθε η ώρα αυτό να το κάνουμε όλοι μας στην πραγματικότητα. Όλες και όλοι λοιπόν, Περιφερειακή Αρχή, εκλεγμένοι σύμβουλοι, στελέχη της περιφέρειας, κυβέρνηση, βουλευτές, δήμοι, όλοι οι φορείς, μπορούμε να πετύχουμε έναν προς έναν τους στόχους που έχουμε ήδη από την προεκλογική περίοδο θέσει. Να δημιουργήσουμε μια ενιαία ταυτότητα για την περιφέρειά μας. Να την κάνουμε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Να προσελκύσουμε επενδύσεις. Να υλοποιήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τον τόπο μας, με έμφαση στη βιωσιμότητα, στην κοινωνική οικονομία και το περιβάλλον. Να ψηφιοποιήσουμε όλες τις υπηρεσίες μας προς τους πολίτες. Να θωρακίσουμε απέναντι σε κάθε πιθανή κρίση και να είμαστε έτοιμοι. Να στηρίξουμε την παραγωγή, τον πολιτισμό και τον τουρισμό μας. Να είμαστε κοντά στους νέους μας, αλλά και να προσφέρουμε όσα χρειάζονται στους μεγαλύτερους σε ηλικία και σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Να βελτιώσουμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας και να αποκτήσουμε όλη μια περιφερειακή συνείδηση. Να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών μας. Να εφαρμόσουμε βήμα προς βήμα το σχέδιό μας εκ Πελοπόννησου. Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μια μέρα χαράς για όλους και όλες που βρισκόνται σήμερα εδώ. Όλοι όσοι έχουν εκλεγεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Πελοποννήσου, είμαστε εδώ γιατί έτσι το θέλησαν οι πολίτες μας. Νιώθουμε τυχεροί και ευγνώμονες για την τιμή που μας έκαναν. Ας γίνει το χρέος μας απέναντί τους, καύσιμο για τη σκληρή δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Ελάτε να τη ξεκινήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Όλοι μαζί μπορούμε να πάμε και θα πάμε την Πελοπόννησο μπροστά. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή θητεία σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές δουλειές, μεγάλες καταγραφές σας, να φτάσετε μέσα με ολική ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε